Λοιπόν, πώς θα πούμε, ο κήπος είναι ανθυρός. Προσέξτε, ο κήπος είναι, μην βιαστείς να το σκεφτείς πρώτα. Ο κήπος είναι ανθυρός. Garden. The garden. Garden. Για, στάσου κύριε καθηγητά. Και έτσι μαθαίνεις. Ορίστε. Τι κάθεσαι και τους μαθαίνεις. Ο κήπος είναι ανθυρός. Από τον κήπο θα ξεκινήσουμε κυρία, μια προχωρήσουμε στα ενδότερα της Αγγλικής. Ναι, βασίσαι κύριε. Καλή κύριε καθηγητά μου, δεν μπήκε στο νόημα μου φαίνεται. Τι ο κήπος είναι ανθυρός και πράσινα άλογα. Μάθε τους καμιά κουβεντούλα του Θεού. Τι τους μάθω δηλαδή. Καλή βάβα κατεβούνε τα ναυτάκια. Τα κορίτσια δεν πρέπει κάτι να ξέρουν να τους πούνε. Τι να λένε δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Ας πούμε ότι εγώ είμαι τα ναυτάκια. Κατεβαίνουν τα ναυτάκια. Κόβουν δεξιά, κόβουν αριστερά, βλέπουν τις κοπελίτσες. Bye bye τις λένε. Τώρα δεν πρέπει να τους πούνε κάτι και οι κοπελίτσες. Τι να τους πούνε δηλαδή. Δεν πρέπει να τους πούνε καλό στα αγγλικά μας τα αγοράκια. Έτσι πρέπει να πούνε οι κοπελίτσες. Έτσι βέβαια. Λοιπόν, πρώτα θα τους μάθεις το καλό στα αγγλικά μας τα αγοράκια. Και ας πούμε ένας ξεχωρίζει την κοπελίτσα. Της πιάνει το μάγουλο και της λέει hello baby. Τώρα η κοπελίτσα δεν πρέπει να του πει καλό στο μορφόπεδο. Τουλάχιστον. Μάθε τους το κι αυτό. Ύστερα τον αυτάκι την παλαμαριάζει και της λέει «Τι θες κούκλα μου να σε κεράσω». Τώρα αυτή τι θέλεις να πει. Ο κήπος είναι ανθυρός. Πάει. Δεν πάει. Για να πούμε τους στραβού το δίκιο δεν πάει καθόλου δηλαδή. Και κάνεις και το σπουδαγμένο τρομάρα σου. Εντάξει κυρία μου, κατάλαβα. Μην τύσχει. Πάτε τα τραδιά σας. Και γράψτε ελληνικά αυτές τις φράσεις θα σας πω. Να τις μάθουμε τα αγγλέζικα. Γράψτε. Καλώς τα ναυτάκια τα ζουμπουρλούδικα. Αυτό είναι. Καθίστε να σας περιποιηθούμε. Μάλιστα. Απλώς τα ξερά σας καρπάχτε ό,τι βρείτε. Αυτό είναι. Μπράβο κύριε καθηγητά.